Πάμε, 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 πά
Είναι το βάρε και τι λέει. Τα πολύ βιαστικό και δεν το Έχουμε ωραίο πιστίκι. Γενεράκι, παιδιά, παγωμένο. Μπράβο, Μιλιώτης! Μπράβο, Γουριώτης! Μπράβο! Μπράβο, Γουριώτης! Μπράβο! Μπράβο, Γουριώτης! Μπράβο! Μπράβο! Γυρίστε, ρε! Γυρίστε, ρε! Μπράβο, ρε! Κύριε Μαρκέτη, ένα σχόλιο για τον αγώνα. Ναι, ήταν μια πολύ δύσκολη πρεμιέρα. Πιστεύω ότι στο μέτρο του δυνατού ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Δεν μπορέσαμε να περιορίσουμε τη δυναμικότητα του αντιπάλου, ειδικά στις πτέρυγες όπου έχει πάρα πολύ γρήγορους και καλούς παίχτες. Θέλω να πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη για την ομάδα μου. Να ευχηθώ
πρώτα απ' όλα σε όλους όσους ασχολούνται με το Κορινθιακό ποδόσφαιρο υγεία και να έχουμε μια καλή σεζόν και στην αντίπαλη ομάδα καλή συνέχεια. Στόχος της ομάδας για φέτος? Εντάξει, ο στόχος μας τώρα από ό,τι καταλαβαίνετε θεωρητικά είμαστε οι πιο αδύναμοι από τις 16 ομάδες με τον τρόπο κιόλας που ανεβήκαμε σαν επιλαχόντες. Θέλω να πιστεύω όμως ότι θα παλέψουμε την κατηγορία και να παρουσιάζουμε διάθεση, πείσμα, μαχητικότητα και πιστεύω μέσα από αυτά τα τρία να έρθουν και τα αποτελέσματα. Πιστεύετε ότι σας αδικεί το σκορ? Όχι, κοιτάξτε, επειδή είμαι ρεαλιστής στο ποδόσφαιρο, το σκορ μπορούσε σίγουρα να ήταν και μεγαλύτερο. Μπορούσε σε κάποιες φάσεις, αν αποφεύγαμε κάποια λάθη προσωπικά, να το είχαμε περιορίσει ή ξέρω κι εγώ οι ελάχιστες φάσεις που κάναμε εμείς να ήμασταν πιο τυχεροί. Δεν είμαι όμως άνθρωπος που το ρίχνω στην τύχη. Ήταν μια ομάδα όπου μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν καλύτερη από εμάς. Εμείς παρατάξαμε αυτό που μπορούσαμε βάσει της δυναμικότητας, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχει ένας ρεαλισμός με την έννοια ότι θα πρέπει να συγκρίνουμε τα ρόστερ, τις οργάνωση που έχει μια ομάδα με την άλλη. Και για να το πω έτσι απλά, πριν από 5-6 μέρες η ίδια ομάδα κοντράριζε την Παναχαϊκή που είναι Β' Εθνική και σήμερα ήρθε να παίξει στους Αγίους. Θέλω να πιστεύω ότι για τα δεδομένα παρουσιάσαμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Κύριε Παπαγιάννου, καλή ποδοσφαιρική χρονιά και ένα σχόλιο για τον αγώνα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καταρχάς υγεία σε όλους, ποδοσφαιριστές, παράγοντες, διαιτητές και όσους ασχολούνται με το κορινθιακό ποδόσφαιρο, να κυλήσει αυτή η χρονιά πολύ ομαλά και να έχουμε ωραίο θέαμα και ο καλύτερος σας κερδίσει. Για σήμερα θα ήθελα να πω ότι εμείς ήρθαμε να παίξουμε με μία ομάδα η οποία είναι νεοφώτιση στην κατηγορία. Άρα αυτό σημαίνει ότι πιθανόντως να θέλει να αποδείξει κάποια πράγματα. Αντιμετωπίσαμε μια πολύ δυνατή ομάδα στα όρια του σκληρού. Ευτυχήσαμε να βάλουμε νωρίς ένα γκολ. Πιστεύω ότι η εικόνα μας δικαιώνει τα τρία γκολ που βάλαμε. Επίσης δεν κινδυνεύσαμε καθόλου, μιας και ο τερματοφύλακάς μας δεν θυμάμαι να έπιασε μια φορά την μπάλα έστω από κάποια ενέργεια του αντιπάλου. Οπότε συνεχίζουμε, παίζουμε τώρα ένα ντέρμπι με τον ΑΟΛ. Θα συγκεντρωθούμε, θα δούμε τι δουλειά θα κάνουμε σε όλη την προπόνηση για να φανούμε αντάξια και πολύ δυνατοί. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι όταν παίζεις με καλούς αντιπάλους και στην επόμενη αγωνιστική παίζεις με ομάδες ερασιτεχνικές, έχουν διαφορά στη φιλοσοφία, στην νοοτροπία και πρέπει να το δουλέψουμε εμείς λίγο αυτό, γιατί έχουμε μάθει δυστυχώς να παίζουμε με καλούς αντιπάλους και πρέπει να το φτιάξουμε. Από εκεί πέρα θέλω να ευχηθώ στα παιδιά που χτυπήσανε. Όταν λέτε καλούς, εννοείται τους μεγαλύτερους αντιπάλους, μεγαλύτερη κατηγορία. Σαφώς, υπάρχουν καλές ομάδες και στο τοπικό, εννοείται. Απλά εννοώ σε μεγαλύτερη κατηγορία, γιατί και τα φιλικά μας, όπως και το Κύπριο, ήταν με μεγαλύτερες ομάδες που είχαμε χώρους. Εδώ μας κλείσανε πάρα πολύ καλά τους χώρους. Δεν είχαμε την κίνηση που έπρεπε να ξεκλειδώσουμε τέτοιες άμερες και πρέπει να το δουλέψουμε. Να ευχηθώ υγεία στα παιδιά να μην έχουν κάτι σοβαρό αυτοί τα παιδιά που τραυματιστήκανε, γιατί είναι κρίμα. Ούτε εμείς θέλουμε να χτυπήσει κάποιος, ούτε μας χτυπήσουν κάποιος. Και από εκεί και πέρα, στην νεοφώτιστη ομάδα του Αγίου Θεοδόρου, είναι ό,τι καλύτερο. Κύριο Κοζιά, καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τον αγώνα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα, η αντίπαλη. Προσπαθήσαμε. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Εντάξει, ήταν δίκαιο το σκορ, το 3-0. Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία σε όλους τους συμπαίκτες μου και τους αντιπάλους και σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Τα συναισθήματα σίγουρα είναι διαφορετικά από τη στιγμή που κάνατε το σχεδιασμό για την Β' κατηγορία και ξαφνικά ξεκινάει το πρωτάθλημα και είστε στην Α' κατηγορία. Ναι, σίγουρα τώρα είμαστε στην Α' κατηγορία. Θέλει περισσότερη δουλειά, περισσότερη προπόνηση. Πρέπει να γίνουμε καλύτερη ομάδα, να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η παραμονή μας στην Α' κατηγορία. Είσαι αισιόδοξος? Είμαι πολύ αισιόδοξος. Πάρα πολύ αισιόδοξο για την ομάδα μου και για τους συμπαίκτες μου. Μάκη Μυριώτη, καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέο πρωτάθλημα, νέα ομάδα και με το δεξί. Νέο πρωτάθλημα, νέα ομάδα και με το δεξί. 0-3. Εύχομαι να έχουμε και ανάλογη συνέχεια. Και με το δεξί το δικό σου, έτσι. Και με το δεξί το δικό μου, εντάξει, αφού συνδυάστηκε και με γκολ δικό μου, γιατί όταν σκοράρει και ο επιθετικός, παίρνει και ψυχολογία για τη συνέχεια. Σίγουρα βοηθάνε και οι συμπαίκτες μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν βάζει μόνο σου γκολ. Πρέπει να υπάρχει και ομαδικότητα και ξεκινήσαμε πολύ καλά. Ένα σχόλιο για τον αγώνα. Παίξαμε μια δυνατή ομάδα.
Το έδειξα από την αρχή με τα μαρκαρίσματά της και με τα τρεξίματά της. Ήμασταν, θεωρώ, λίγο καλύτεροι στο χώρο του κέντρου και μας βοήθησε πάρα πολύ και πετύχαμε γρήγορα γκολ. Το νέο πρωτάθλημα έχει πολλές ομάδες ανταγωνιστικές. Το νέο πρωτάθλημα σίγουρα θα είναι ανταγωνιστικό, πιστεύω από κάθε άλλη χρονιά. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά στο γήπεδο με τους προπονητές μας, με τους συμπαίχτες μου και πιστεύω ότι θα έχουμε καλή σεζόν και πιστεύω να καταφέρουμε και το στόχο μας που είναι το πρωτάθλημα. Κύριε Πορινιώτη, καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τον αγώνα καταρχάς. Εντάξει, έγινε νομίζω ένα καλό παιχνίδι. Είμαστε καλύτεροι. Επικρατήσαμε δίκαια. Επί ενός αντιπάλου πολύ πειθαρχημένου, με δυνάμεις. Βρεθήκαμε, αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι πολύ σοβαρά και νομίζω ότι επικρατήσαμε δίκαια και το τελικό σκόρ είναι δίκαιο. Σίγουρα έχεις αγωνίσει σε πολλά πρωταθλήματα. Έχεις συμμετοχή στα τελευταία χρόνια και έχεις δει από κοντά τα πρωταθλήματα της Κορινθίας. Φέτος είναι τελείως διαφορετικό το πρωτάθλημα με πολλές ομάδες που διεκδικούν το ίδιο στόχο. Ξέρετε, αυτό είναι καλό γιατί θα υπάρχει ανταγωνισμός και κάθε Σάββατο θα γίνονται καλά παιχνίδια και θα είναι δυνατή αντίπαλη. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι καλύτερο το πρωτάθλημα. Είναι ιστορικές ομάδες με μεγάλη ιστορία στο ποδόσφαιρο, ο Πέλοπας, Πανεμιατικός, το Πάο Λουτράκη που έχει κάνει μεγάλη πορεία τα τελευταία χρόνια στο τέτοιο, το Ζεβολατιό. Νομίζω ότι θα είναι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν. Ποιος έχει την δική σας ομάδα, κύριε Πορινιώτη, τελείως διαφορετική από την περσινή χρονιά? Έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Εντάξει, εμείς όχι αλλαγές. Φύγανε τρία παιδιά και ήρθανε πέντε άλλα παιδιά. Νομίζω ότι η ομάδα κινείται βάσει και του περσινού πλάνου που είχε. Η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ στο γήπεδο. Γίνεται εξαιρετική δουλειά και από τον Χρήστο Παπαϊωάννου και από όλο το team που απαρτίζει την ομάδα. Νομίζω ότι όλα δουλεύουν ρολόι. Υπάρχει πειθαρχία, υπάρχει σεβασμός και όλα πάνε κατευχήν μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη ακόμα η συνέχεια. Η ομάδα έχει μεγάλες δυνατότητες και έχει πάρα πολύ καλό κλίμα όπως και πέρσι και το κυριότερο είναι αυτό, γι' αυτό και έχουμε επιτυχίες.